Και επομένως, γεια σας λοιπόν. Θυμάστε που έχουμε κάνει την προηγούμενη φορά που είχαμε φτιάξει αυτό το ωραίο λοιπόν κολοκύθι με το σχέδιο. Τώρα μπορούμε να το συμπληρώσουμε και από την άλλη μεριά, είτε έτσι με αυτόν τον τρόπο ή στο δίπλα, για να μπορούμε να το βάζουμε κάπου και να έχουμε την ωραία διακόσμηση που θα είναι δικό μας με απλά υλικά που θα μας ευχαριστεί. Έτσι λοιπόν, παίρνω για αυτή την πλευρά και αρχίζω να βάζω τα χρώματά μου για να δω τι θέλω να φτιάξω πρώτα. Μπορεί να θέλω να φτιάξω ένα τοπίο, μπορεί να θέλω να κάνω δέντρο, μπορεί να θέλω να φτιάξω άνθη, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, ξεκινάω με τα χρώματά μου και προσπαθώ να δημιουργήσω πάνω σε αυτό λοιπόν το μικρό μου απλό υλικό που δεν πάβει να είναι τόσο ωραίο και να δημιουργήσω πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, παίρνω τι άλλο, τα διάφορα χρώματά μου. Μπορώ να τα αναμειγνύω με δύο τρόπους και ανάμεσα και έτσι προσπαθώ τι άλλο να φτιάξω έναν ουρανό. Βλέπετε με απλές κινήσεις, με απλά λοιπόν χρώματα. Αν θέλω να βάλω λίγο σκούρο ή λίγο πιο ανοιχτό βάζω, με απλές πινελές, μπορώ τι άλλο να φτιάξω έναν ωραίο ουρανό. Μπορώ να βάλω και κάπου λίγο σκούρο, πιο σκούρο μπλε, έτσι να έχω σχεδόν πλήρη απεικόνιση του ουρανού. Με απλό λοιπόν τρόπο, όπως είπα, προσπαθώ, δημιουργώ, μπορώ να φτιάξω και ανάλογα αν υπάρχουν κάποια σύννεφα, με απλό και δημιουργικό τρόπο. Αυτό που έχω πει τόσες φορές μετράει, τι άλλο, είναι η διάθεση, η ενέργειά μας, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα άλλο και δέστε λοιπόν πόσο καλέσθητο και πόσο όμορφο γίνεται όταν υπάρχει το μεράκι, όταν υπάρχει η διάθεσή μας με απλό και ωραίο τρόπο. Βλέπετε πώς συμπληρώσαμε και φτιάξαμε ένα ωραίο ουρανό που είπα και το ξαναλέω ότι πόσο το αδικεί λοιπόν έτσι η κάμερα οποιοδήποτε αν δεν το δούμε από κοντά. Μπορούμε να συνεχίσουμε το να φτιάξουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό το σχέδιό μας. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε την σωστή και πλήρη απεικόνιση από το δικό μας μέρος, από τη δική μας πλευρά και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Έτσι παίρνω και άλλα χρώματα και μπορώ λοιπόν με το ίδιο πινέλο τι άλλο να φτιάξω, για να δούμε, με απλό και ωραίο τρόπο που δεν είναι τίποτα άλλο από μια ωραία θάλασσα που μπορώ να την πω ότι είναι σμαραγδένια θάλασσα και το λέμε σμαράγδι όταν παίρνει αυτό το ωραίο χρώμα από το φως του ήλιου που μας ταξιδεύει, μας ηρεμεί και μας δημιουργεί τα ωραία συναισθήματα πάνω στη θάλασσα όταν είναι ήρεμη και με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα που άρχισε και ο καιρός λοιπόν να φτιάχνει, πόσο ωραία θα είναι η θάλασσα να είμαστε κοντά, να την αγναντεύουμε. Να λέμε κι εμείς σαν τον ποιητή το Βάρναλι που είχε γράψει το ωραίο ποίημα «Να σε αγναντεύω θάλασσα», λέει, πάνω από ψηλά, από το βουνό, να βλέπω τα κυματάκια, να βλέπω την ηρεμία, να βλέπω όλη τη μαγεία της θάλασσας. Και μάλιστα προς το τέλος ο ποιητής θέλει να τον πάρει μαζί του αυτή η μαριόλα, η πλανέφτρα, η θάλασσα, να τον πάει μακριά και να ξεχάσει τα πάντα, να δημιουργήσει και να ζήσει πιο καλά. Έτσι λοιπόν,
καταλαβαίνουμε πόσο όμορφη είναι να είναι θάλασσα σμαράγδι, αυτό που είπαμε, με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι δημιουργώ με απλές πινελές, μπορώ να έχω κάπου-κάπου και μερικά θα έλεγα σαν κυματάκια πάνε να δημιουργηθούν, αλλά όχι όμως, δεν χαλάω την ηρεμία, απλώς κάπου πάει να χαλάσει, κάπου πάει να δημιουργήσει και βλέπουμε με απλές γραμμές πώς μπορέσαμε και δώσαμε τι άλλο. Μια ωραία λοιπόν θάλασσα σε αυτή την πλευρά, με αυτό το ωραίο λοιπόν θα έλεγα κολοκύθι μας και με απλά χρώματα. Βλέπετε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ωραίο και φανταστικό τοπίο. Συνεχίζουμε όμως, γιατί σίγουρα δεν τελειώσαμε ακόμα. Και έτσι, όσο να στεγνώσουν τα χρώματά μας, θέλουμε λοιπόν πολύ προσοχή. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα πάντα με τα χρώματα. Έτσι, συνεχίζουμε. Να δούμε τι μπορούμε άλλο να συμπληρώσουμε. Σίγουρα κάτι άλλο θα υπάρχει κάπου εκεί κοντά. Γιατί όχι λοιπόν να έχουμε και κάτι θα έλεγα σαν βράχια. Με απλό και ωραίο τρόπο. Έτσι λοιπόν συμπληρώνω. Μπορώ να βάλω και άλλο χρώμα ώστε να έχω όλη τη δημιουργία να την κάνω όπως πρέπει. Έτσι συνεχίζω, δημιουργώ όλες αυτές τις ωραίες, θα έλεγα, αντιθέσεις που υπάρχουν, είπαμε, με διάφορες πέτρες ή βράχια που είναι εδώ στην άκρη, μας ομορφαίνουν. Συμπληρώνουν λοιπόν τον πίνακά μας με απλό και ωραίο τρόπο και γιατί όχι λοιπόν να προχωρήσω για να δούμε με άλλο πινέλο πιο λεπτό ώστε να έχω πιο ωραία δημιουργία σε αυτό που υπάρχει γύρω μας. Έτσι συνεχίζω. Βλέπετε πόσες εκδοχές έχω και πώς μπορώ να φτιάξω. Πάνω σε αυτό λοιπόν το μικρό μου τον πίνακα. Να λοιπόν τραβάω γραμμή και τι άλλο δημιουργώ. Ένα όμορφο δέντρο. Να δω τι άλλο μπορώ να κάνω, ώστε να έχω όλη αυτή τη δημιουργία με ωραίον τρόπο, απλό, που να με γεμίζει και να με εκφράζει πάντα. Έτσι, βλέπουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε από το τίποτα διάφορα πράγματα και μάλιστα με ό,τι μπορούμε και θέλουμε να φτιάχνουμε. Εδώ μπορεί να βάλω κάτι άλλο. Μπορεί να βάλω ότι είναι σαν μικρός θάμνος με πάρα πολύ όμορφο λοιπόν και ντεκόρ
και ωραία χρώματα. Έτσι, αφού συμπλήρωσε και αυτά, να δω τι άλλο μπορώ να συμπληρώσω στον ορίζοντα. Μπορώ να φτιάξω και κάτι άλλο που θα υπάρχει εδώ. Σίγουρα. Λοιπόν. Κάτι που θα έλεγα πετάει στον ουρανό με διάφορα χρώματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία λοιπόν πουλιά. Έτσι μπορώ να συμπληρώσω με απλό τρόπο και να έχω όλα αυτά που μπορώ μέσα στο μυαλό μου να τα δημιουργήσω με αυτό το είδος λοιπόν και της ζωγραφικής και ό,τι μπορώ να έχω να απεικονίσω πάνω σε αυτό μου τον πίνακα. Προχωράω λοιπόν για να δω τι άλλο μπορώ να κάνω και θα το δούμε αμέσως. Με αυτό το ωραίο μας πινέλο που το λέμε βεντάγια που έχει το σχήμα της βεντάγιας, τι άλλο για να μπορέσω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό μου τον πίνακα. Έτσι βάζω λοιπόν και αυτά που υπάρχουν που στο δέντρο με απλό και ωραίο τρόπο. Δέστε λοιπόν πόσο ωραία μας έχει καθίσει πάνω στη ζωγραφική μας. Και συμπληρώνω και εδώ, όπως σας είπα είναι κάκτος που έχει διάφορα λοιπόν λουλούδια πάνω του με απλό και ωραίο τρόπο. Καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τόσα πράγματα με απλό τρόπο, με τόσο όμορφο και δημιουργικό πάνω σε αυτό που λέμε ζωγραφική, πάνω σε ό,τι θέλουμε να φτιάξουμε, αρκεί να έχουμε το μεράκι μας, την αγάπη μας, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε. Βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις δημιουργίες με απλό λοιπόν τρόπο, με ωραία σχέδια, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, με ό,τι υλικά, αρκεί να έχουμε τη δημιουργία μας, το μεράκι, τη διάθεση, ώστε να λέμε μπορώ και όχι δεν μπορώ, αρκεί να υπάρχει το θέλω. Είναι μεγάλη υπόσταση το να μπορούμε να φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι καταλαβαίνουμε πόσο όμορφα και πόσο ωραία φτιάξαμε λοιπόν αυτό το πινακάκι μας με απλό τρόπο από τη μία μεριά που από την άλλη όταν το γυρίζουμε έχει πάρα πολύ ωραία λουλούδια.